Τώρα, έχουμε εδώ την βουτυρόκρεμά μας, την οποία έχει παγώσει λίγο. Θα βάλουμε μία πινελιά μικρή πάνω έτσι και μία εδώ. Μία εδώ. Κόκκινο χρώμα, το οποίο έτσι. Θα βάλουμε έτσι παντού παντού και μετά θα το. Και όπως είναι κόκκινο και άσπρο μαζί, εμείς θα αρχίσουμε να το στρώνουμε και όπου πάει εδώ θέλετε λίγο μαστοριά τώρα, να γίνεται λίγο χτίστης. Θέλω αυτή τη διχρωμία. Αρχίζει και παίρνει το σχέδιο και το χρώμα που θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε το Red Velvet Cake μας. Αφού πλένουμε λίγο τα χέρια μας πρώτα, γιατί και αυτά έγιναν κατακόκκινα, τώρα εδώ ακριβώς είναι το σημείο που παίρνουμε τα κομμάτια αυτά, τα σπάμε έτσι μικρά μικρά κομματάκια, θρύψαλα δηλαδή. Ας πάρουμε αυτό που είναι ήδη κρύο και βοηθάει να τριφτεί ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, ακριβώς αυτό το σημείο είναι που σας είπα ότι χρειάζεται να έχουμε τη λαδόκολλα. Τραβάμε το κομμάτι. Γιατί δεν μπορούμε να το στήσουμε το πιάτο μας σε κάποιο σκεύος χωρίς να λερωθεί. Στο πιάτο που θα το στήσουμε, εκεί θα το σερβίρουμε. Τραβάμε τις λαδόκολλες και το πιάτο μας είναι πεντακάθαρο. Αυτό λοιπόν είναι το velvet cake, το red. Αχνίζουμε και με λίγο άχνη. Και
Ανυπομονώ βασικά να κόψω και ένα κομμάτι. Εδώ τώρα, ναι, ναι, έχουμε το χειροκρότημα. Το σημερινό μενού. Σκαλοπίνια με ωραία σάλτσα πικάντικη και ωραία κόκκινη. Δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας γαζορίτης κόκκινος. Λοιπόν, για να σας απογειώσει το ερωτικό σας τραπέζι αύριο. Εδώ φαίνονται καλύτερα. Ωραία. Τώρα, έχουμε εδώ και ένα πιάτο, γιατί θέλω να κόψω λίγο από το γλυκό. Θέλω να το δούμε λίγο και μέσα. Να δούμε λίγο τι φτιάξαμε. Πρέπει να μπει λίγο στο ψυγείο, αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε χρόνο, θα το κόψουμε τώρα. Και με μία σπάτουλα, πριν πέσει. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε φτιάξει σήμερα. Αποκλειστικά για τους ερωτευμένους. Λοιπόν, αυτό είναι το Velvet Cake, φίλες και φίλοι. Διακοσμήστε έτσι λίγο το πιάτο σας. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ, τώρα εσείς. Χαμηλώστε λίγο και τα φώτα στο σπίτι σας. Φτιάξτε έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Οπα, καταραίει το κομμάτι μας. Καταραίει γιατί εντάξει, δεν έχει μπει ακόμη στο ψυγείο. Είναι λογικό. Πρέπει να μπει στο ψυγείο. Εδώ γλύφεις τα δάχτυλά σου. Για να χαμηλώσουν λίγο και τα φώτα στην εκπομπή μας. Πασχάλη, κάνε μια φορά αυτό που λέμε. Επειδή είσαι καλό παιδί. Έτσι, μπράβο. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Έτσι, ανάψτε κεράκια. Σερβίρετε τα σκαλοπίνια σας πρώτα και μετά απολαύστε το Red Velvet Cake. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για την αυριανή ημέρα. Ανάβουμε. Όχι, δεν ανάβουμε τα φώτα. Συνεχίζουμε έτσι, με ατμόσφαιρα ωραία. Έτσι. Σας αγαπάμε. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους τους ερωτευμένους, στην υγειά σας, να τα περνάτε καλά και να λέτε σ' αγαπώ. Στην υγειά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Παρασκευή, εδώ ζωντανά στην κουζίνα του Επιλογές, 10 η ώρα το πρωί. Φιλιά πολλά!